Καλησπέρα παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ένα γρήγορο βιντεάκι να σας πω κάποια νέα. Ένα νέο που ήθελα να ανακοινώσω καταρχήν είναι ότι ο φίλος μας, ο Ευθύμης, ο Ευθυμίου, έχει κάνει δικό του κανάλι στο YouTube. Έχει ανεβάσει βιντεάκια, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι, αν το έχετε δει. Από τους εγγεγραμμένους που βλέπω στο κανάλι του, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι, γι' αυτό σας το λέω κιόλας. Γραφτείτε στο κανάλι του Ευθύμη. Δείτε τι παρουσιάζει. Όλο νέα πράγματα και ωραία πράγματα και θήκες για τα κομπ, δερμάτινες και κάποια κομπ διαφορετικά, όλοι κομπ που δεν είναι όπως τα γνωστά. Έχει πολύ υλικό να δείξει ο Ευθύμης έτσι αλλιώς. Άλλος ένας λόγος είναι να πω για τους νέους καπνιστές κάτι. Όσοι έχουν μπει πρόσφατα στο σπορ και 1, 2 και 3 χρόνια όπως εμένα, βλέπουμε τους παλιούς καπνιστές ή καπνιστές που γνωρίζουν 5 πράγματα, που παραγγέλνουν κάποιους απ' έξω, σε teens, αυτά. Ζηλεύουμε, το θέλουμε κι εμείς, ότι καλύτερο θα ήταν. Όμως, το να φέρεις καπνούς απ' έξω ή να σου φέρουν από τα φορολόγια και αυτά, απαιτεί κάποιο κεφάλαιο. Δεν μπορείς να παραγγείλεις. Έτσι πιστεύω τώρα εγώ, έτσι, υποκειμενική άποψή μου. Γιατί κι εγώ έπιασα να παραγγείλω από κάπου και έκανα προπολογισμό, θέλω αυτό να το δοκιμάσω, θέλω αυτό να το δοκιμάσω. Και δεν έστειλε ότι έχω παραγγείλει 6-7 τίνσια, θέλει 100 και 100 ευρώ και λέω για 250-300 γραμμάρια καπνό. Να δώσω αυτό το ποσό, όχι ότι είναι πολλά. Φτηνό ήταν ο καπνό, έτσι. Αν τον πάρει από εδώ, τριπλάσια τιμή με τη φορολογία. Το θέμα είναι πιο ότι είναι εποχές τέτοιες που δεν μπορείς να το διαθέσεις αυτό το ποσό, που είναι λίγο τα 100 ευρώ για να παραγγείλεις καπνούς, έτσι. Για να παίξεις μπάλα καλή πρέπει να δώσεις 2,5, 2,80, 3 εκατοστάρικα, 4 όσο σηκώνει η τσέπη σου. Εμένα δυστυχώς η τσέπη μου δεν σηκώνει ούτε τα 100 ευρώ στην παρούσα φάση για να τα αφιερώσω δηλαδή στο σπορ μου, έτσι μαζεμένα. Οι εποχές είναι δύσκολες. Λύση. Τι κάνουμε. Πάντα υπάρχει λύση. Πρώτα βρεθήκανε λύση, μετά τα προβλήματα. Αυτό να το θυμάστε. Εγχώριο εμπόριο. Τι κάνω εγώ. Με τη βοήθεια του στρατηγού, ας είναι καλά, γεια σου στρατηγέ, ξέφυγα από τους Σκανδινάβικ. Θα μου πεις είναι κακή, δεν είναι κακή. Έχω ξαναπεί, είναι αξιοπρεπέστατη καπνή. Υπάρχουν όμως και καλύτεροι. Μπήκα στους αρωματικούς. McBaren Classic, Loose Cut, που έχει τη βανίλια. McBaren Mixture, Scottish Blend, που είναι πιο απλός. Davidoff Scottish Mixer, που υπάρχει στο εγχώριο εμπόριο, στο tin, στο γυλό, ο πράσινος. Επίσης, έχω βάλει στο... είχε πει ένας, δεν θυμάμαι ποιος συγκαπνιστής, μία ώρα, πρέπει να έχουμε κελάρι με καπνούς. Απόλυτο δίκιο ο συγκαπνιστής που το είχε πει αυτό. Νομίζω ο Νικόλας ήτανε, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Το κελάρι τι είναι, τι έχω κάνει εγώ. Έχω τα βαζάκια μου. Στο ένα έχω το McBaren, το Classic, τη βανίλια. Στο άλλο έχω το McBaren, το Mixture, το Scottish Blend. Στο άλλο έχω Davidoff, το Brazil. Γερά αρωματικός. Όχι όσο Αργεντίνα, αλλά γερά αρωματικός. Λιγότερο αρωματικός είναι ο Davidoff, ο Malawi, που έχει τη μεξικάνικη βανίλια και είναι απαλά αρωματικός. Ο Μπραζίλ είναι λίγο βαρούτσικος σαν αρωματικός. Δεν έχω δοκιμάσει τον Αργεντίνα. Ενδέχεται να το δοκιμάσω. Σε λίγο καιρό θα το αναφέρω. Τι κάνω τώρα εγώ. Κατά τη διάρκεια της μέρας συνήθως καπνίζω. Όταν πίνω καφέ το πρωί, που θέλω ένα απλό καπνό, κατά τη δική μου άποψη, άλλος μπορεί να θέλει αρωματικό. Δεν έχει να κάνει. Το McBaren, το Mixture, το Scottish Blend. Στη συνέχεια πιάνω το McBaren, το Classic, το Loose Cut, τη βανίλια. Μεσημεράκι, σχολάω, θα πιω ένα καφέ, θα πάμε πάλι στα απλά. Θα χρησιμοποιήσω πάλι το Mixture, McBaren Mixture, Scottish Blend. Πιο μετά όμως θέλω κάτι αρωματικό, πιο αρωματικό από τον McBaren, το Classic, που έχει τη βανίλια του, την έτσι ελαφριά επίγευση άρωμα βανίλιας. Πάμε στο Malawi. Βανίλια μεν, πιο βαριά από το McBaren. Πιο μετά, ανάλογα με τα γεύσια μου, μπορώ να θέλω ακόμα πιο αρωματικό. Έτσι, θα πάμε στο Brazil.
αν κάποιος θέλει ακόμα άλλο ένα μπολ πιο αρωματικού, πάμε στον Αργεντίνα. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Δεν είναι ότι κομπλάρουμε και λέμε μα εγώ δεν μπορώ να παραγγείλω, μα εγώ δεν έχω χρήματα και πώς θα το κάνω. Ο Μάριος το είχε πει πολύ σωστά σε ένα βιντεάκι του, Μάριος Greek Pipe Smoker, ότι έχει στην εγχώρια αγορά και μάλιστα στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε και W.O. Larsen και Teens και διάφορα. Εδώ στην επαρχία που είμαι εγώ δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν τα έχω ανακαλύψει εγώ ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Γιατί την ψάχνω τη δουλειά. Ρωτάω έτσι όμορφα, ωραία, σκαλίζω. Δεν έχω βρει ανταπόκριση σε καπνοπολία. Τέλος πάντων. Υπάρχει λύση. Αναφέρομαι συνήθως συγκαπνιστές όπως εμένα. Δεν είναι μόνο τα teens. Να παραγγείλουμε κάποιους απ' έξω, αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι κάνουμε, πρέπει να σταματήσουμε, όχι, υπάρχει λύση. Ψάχνεστε στο εγχώριο εμπόριο, είμαι αισιόδοξος ότι η Davidoff, αυτοί οι τρεις αρωματικοί που ανέφερα, ο Μαλάουι, Μπραζίλ και ο Αργεντίνα, δεν θα φύγουν από την αγορά, ούτε η McBaren. Όσο υπάρχουν αυτοί, υπάρχει λύση να καπνίσεις. Αν πεις ρε φίλε, μας είπες 5 καπνούς, αν δεν μας αρέσει κανένας από αυτούς, γιατί να σου πω, αν δεν σας αρέσει κανένας από αυτούς, είστε καταδικασμένοι να σταματήσετε το καπνίσμα πίπας, αν δεν μπορείτε να παραγγείλετε κάποιος απ' έξω. Απλά τα πράγματα, εντάξει. Κάντε δοκιμές, μην αποκλείεστε σε ένα καπνό, άμα αρέσει αυτόν αυτό θα καπνίζω συνέχεια. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το συνέχεια. Ένα από τους παραμέτρους αυτού του σπορ είναι ότι συνέχεια στο ψάξιμο στην αναζήτηση. Γι' αυτό δεν το βαριέσαι κιόλας. Και υπάρχουν πάρα πολλοί καπνοί. Μπορείς να παραγγείλεις απ' έξω, μπορείς. Παράλληλα, δεν μπορείς, ψάξω από κάποιο φιλαράκι που μπορεί να ανταλλάξετε κάποιο καπνό, να σου πουλήσει, να τα βρείτε, να τα. Τέλος πάντων, να βρεθεί λύση. Απλά η ντόπια αγορά μπορεί να σε καλύψει μέχρι ένα σημείο. Αργότερα μπαίνεις στα κόλπα, κινείσαι, γνωρίζεις, βρίσκεις γνωστούς, φιλαράκια, θα βρεις άκρη. Δεν είναι τόσο απελπιστικά τα πράγματα. Εντάξει, όταν είσαι νέος όπως είμαι κι εγώ, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Η κοινότητα βοηθάει, η κοινότητα υπάρχει, υπάρχει θέληση, όλοι να βοηθήσουμε. Μπορεί να παραγγείς από το πιπομάγαζο εκεί στη Δανία να σου στείλουνε. Από τη Γερμανία, δεν ξέρω site, δεν έχει να κάνει, ρώτησα που θα βρείτε. Δεν είναι παράνομο. Ρώτησα σε εταιρεία courier. Του λέω ρε φίλε έτσι έτσι. Αλλά από τη στιγμή που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει φόρο, ο φόρος πληρώνεται. Δεν παραγγείλει. Παράνομο μου λέει είναι να παραγγείλει από τη Βουλγαρία ένα τσουβάλι καπνό, χύμα. Μόλις σου έρθει, θα σε βουτήξουν, δεν την γλιτώνει. Πα μέσα χειροπόδαρα. Έτσι. Είναι νόμιμη αγορά, παιδιά. Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κάτω από αυτή την ομπρέλα. Τελείωσε. Υπάρχει άδεια. Αυτός που σου στέλνει έχει άδεια να σου στείλει. Ο φόρος που πληρώνεις είναι φόρος. Τελειώσαμε. Μη μασάτε να το κρύψουμε, να μην το πούμε. Δεν υπάρχει καμία παρανομία στο όλο θέμα. Έτσι. Αυτά. Η φάση με την παραγγελία είναι ότι για να σε συμφέρει πρέπει να παραγγείλεις κάποια ποσότητα αν είσαι μεταφορικά πολλά, γιατί όταν έχεις πολλά μεταφορικά ή μία ή άλλη είναι. Απλά την ποικιλία βρίσκεις. Η ποικιλία είναι αυτό που θα βρεις σε σχέση με την κίνηση αυτή που θα κάνεις. Δεν είναι ότι σε συμφέρει, είναι πιο φτηνή. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα, να έχετε καλές γιορτές, καλά καπνίσματα, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!